Γεια σας φίλοι μου, ποιοι συγκινάνετε εδώ. Σε αυτό το βίντεο θα δείξω πως θα αφήσω τα περιστέρια εδώ. Θα αφήσω εκεί κάτω, όχι να πετάξουν. Θα αφήσω να πετάξουν, δεν θα ξέρω καμία μέρα που δεν θα έχει τόσο πολλά γεράκια. Θα αφήσω εδώ κάτω να βοσκήσουν λίγο και εγώ θα είμαι εδώ πέρα, αν το τρομάξω και να βοσκήσουν. Να φέρω και ένα χορταράκι, σκουλίκι, πέτρα που έχω, ό,τι τους χρειάζεται, ξέρω εγώ, εκεί, ό,τι θέλω να φάνε απ' έξω. Και μετά θα τα βάλω πάλι μέσα. Πάμε τώρα εδώ να τα αφήσουμε. Εδώ είναι μια οικογένεια. Θα τα βγάλω να μου τα δύο μεγάλα, τα μικρά δεν βγαίνουν από μέσα και θέλω να τα βγάλω, που δεν θέλω. Δεν βγαίνουν. Έχω μεγαλώσει, πάμε τώρα να βγάλουμε αυτό εδώ πέρα. Τώρα δίπλα να ανοίξουμε και τα άλλα δύο. Βασικά τρία είναι. Έχω βάλει το ένα από εδώ. Αυτό εκεί. Το είχα δίπλα και έτσι το τσιμπούσε το αρσενικό το μεγάλο και το έτρεχαν αίματα. Και έτσι το βάλα πάλι από εδώ. Κοιτά τα μικρά εκεί πέρα. Να τα. Αυτά τα δύο εκεί πέρα θα ζευγαρώνουν τώρα, θα κάνουν αυγά. Ξανά. Όπως βλέπετε τώρα εδώ τρώνε διάφορα πράγματα από κάτω. Τα μικρά κάθονται μέσα, δεν φεύγουν. Το άλλο περιστέρι που έχω, που μου φέρανε τώρα πρόσφατα, δεν το αφήνω ακόμα, θα κάνω μια-δυο εβδομάδες το αφήσω. Γιατί αν το αφήσω τώρα θα φύγει, δεν θα έρθει πάλι. Θα κρατήσω λίγο εδώ μέχρι να το συνηθίσει το σημείο για να έρχεται πάλι. Ή αν έρχεται θα έρχεται και θα κάθεται μόνο εσύ και εσύ και κανένα άλλα στην αρχή και μετά θα μπαίνουν μέσα μόνα τους. Βλέπετε εκεί τρώει όλο χορταράκι. Μπήκαν πάλι μέσα. Θα βγάλουμε μία. Ένα ορτήκι εδώ πέρα είναι χτυπημένο, δεν ξέρω κάτι. Μάλλον το περιστέρι. Περιστέρι το τσίμπησε. Το περιστέρι εκεί προσπαθεί να πετάξει δίπλα. Αυτό το περιστέρι εδώ μπροστά μα το τσίμπησε, βλέπετε έχει γίνει. Όλο αίμα στο κεφάλι. Δεν ξέρω τι έπαθε. Θα ψοφήσει. Ή μπήκε κανένα ποντίκι μέσα. Το αφήσω τώρα λίγο έξω να μαζίσει, να φύγει καλύτερα παρά να ψοφήσει εκεί. Το καημένο κρίμα. Του έχει σπάσει το καλαμίνο. Μερικά περιστέρια ανέβηκαν πάνω εκεί στην κολόνα. Ένα στην κολόνα εκεί και σε καλώδια. Ίσως πάνε να πετάξω κάμια βόλτα. Να ξεπιαστούν. Αυτό το ορτίκι το έχω πάρα πολύ καιρό εδώ μέσα.
Άλλο ρωτή και αποκλείεται να το τσίπισε τόσο πολύ. Τώρα δεν ξέρει πάει που να είναι. Δεν βλέπει καθόλου του κουμφά και τα μάτια. Ή το περιστέρι το έχω αγιά. Αλλά το περιστέρι θα το έχει φάει από την αρχή του σωματική για κόλλα. Λογικά θα μπει και κάποια ποντίκι μέσα. Μάλλον από εδώ πέρα. Είναι κάτι μικρά ποντικά για περίπου τόσο εδώ. Και έχουν άλλη τόση ουρίτσα. Και περνάνε μέσα από εδώ. Μπορούν να περάσουν τόσο χρόνια άνετα από εδώ μέσα. Και να το έφαγε τον γεμόταν. Και τα άλλα τώρα έξω. Περιστέρια πετάνε. Τώρα επειδή τα αφήνω τόσο συχνά, κάθονται λίγο άλλες φορές. Τα άφηνα την πρώτη μέρα, τα άφηνα την δεύτερη μέρα. Με την τρίτη μέρα, την τέταρτη, κάθονται σαν 2-3 ώρες στον αέρα. Οπότε βλέπω την κατάσταση του ορτικιού, δεν νομίζω να ζήσει. Αλλά τι το φάγε δεν ξέρω. Τώρα κάθεται όμως αν το ακουμπήσω λίγο, ακουνεί θα προχωρήσει. Αυτό μέχρι τώρα είναι το μεγαλύτερο βίντεο που έχω κάνει. Κάπως μπόρεσε και άνοιξε χώρο στο κινητό. Αλλά έπρεπε. Άνοιγε παραπάνω το βίντεο, γύρω στα 12 λεπτά. Αλλά ενημέρωσα όλες τις εφαρμογές και με δόθηκε χρόνο στο βίντεο. Τέλος πάντων δεν πειράζει, καλά άνοιγε έτσι. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like, μια εγγραφή. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.